Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Ετωλοκαρδανίας πραγματοποιήθηκε η μερίδα με θέμα «Η μικρή επιχειρηματικότητα με το βλέμμα στην επόμενη μέρα» που διοργάνωσε ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών του Δήμου Αγρινίου. Η οικονομία για να έχει γερά θεμένα σημαίνει στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ. Σήμερα είμαστε εδώ στο Αγρίνιο για να ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο απασχολεί όχι μόνο την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα του Αγρίνιου, αλλά θα έλεγα όλη την μικρομεσαία όλη τη χώρα. Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα περνάει το δικό τη λογοδότη μετά από αλλεπάλληλες κρίσεις, είτε λέγεται μνημόνια, είτε λέγεται πανδημία, είτε λέγεται ενεργειακή κρίση. Πρέπει από μόνοι μας να βρούμε τις λύσεις τις οποίες θα προτείνουμε στην πολιτεία, ούτως ώστε να είμαστε δυνατοί και την επόμενη μέρα. Σκοπός της ημερίδας ήταν η συζήτηση και η ανάλυση απόψεων για την ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας σε μια δύσκολη περίοδο για την αγορά με την αύξηση των λειτουργικών εξόδων και την επιβάρυνση με την τεκμαρτή φορολόγηση των επαγγελματιών. Μια παρατεταμένη περίοδο πτωτικής πορείας στην αγορά, στις αγορές με τα μηνύματα που έχουμε σε όλη τη χώρα, αύξηση των λειτουργικών εξόδων και βεβαίως η φετινή χρονιά έρχεται να προσθεθεί και η τεκμαρτή φορολόγηση, ένα μέτρο που έχουμε πει κατ' επανάληψη και το έχει αναδείξει και σε ότι η μικρή επιχειρηματικότητα επιβαρύνεται, ειδικά του λιανεμπορίου, επιβαρύνεται πολύ με ένα άδικο μέτρο φορολόγησης. Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα ανεβαίνει το δικό της γολγοθά. Μετά από αλλεπάλληλες κρίσεις, πρέπει οι επαγγελματίες να βρουν τους τρόπους που θα προτείνουν στην πολιτεία, ώστε οι επιχειρήσεις να είναι βιώσιμες και δυνατές και στην επόμενη μέρα.